Και χαίρετε! Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε για τέταρτη φορά τα πιο αστεία face swaps της Disney. Τι σημαίνει face swap? Αλλάζουμε τα πρόσωπα των χαρακτήρων. Θα γίνει ένας αχταρμάς όπως θα καταλάβετε. Γι' αυτό δεν χάνουμε άλλο χρόνο, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι και ξεκινάμε! Το πρώτο face swap είναι αυτό εδώ. Απλώς δείτε πόσο παιδάκι φαίνεται ο Buzz και πόσο χάλιας είναι ο Woody. Συνεχίζουμε με την Άννα και τον Όλαφ, όπου ειλικρινά δεν ξέρω αν θέλω να γελάσω ή να κλάψω. Εντάξει, εδώ θέλω σίγουρα να κλάψω. Το πρόσωπο της γιαγιάς Ιτιάς στο Τζον Σμιθ. Να μου λείπει το βύσσινο. Και αυτό το βύσσινο να μου λείπει, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πολύ. Α, εδώ κάτι γίνεται. Γλυκούλη είναι, εντάξει. Και ο Πασκάλ εδώ φαίνεται αρκετά γλυκούλης. Σε αντίθεση βέβαια με τη Ραπουνζέλ που μου θυμίζει εμένα στην καραντίνα. Αυτό είναι αρκετά παράξενο και για κάποιο λόγο όσο πιο πολύ κοιτάζω την αυγούλα, τόσο περισσότερο θέλω να γελάσω. Ακόμα ένα πολύ αστείο face swap. Η Αλίκη φαίνεται να είναι ντύρλα, σαν μεθυσμένη τελείως, ενώ ο Τρελοκαπελάς είναι μεθυσμένος. Από τσάι, ως συνήθως. Επόμενο παρακαλώ, παλάκια! Τι είναι αυτό? Σεγονάρες, θα φορεθούν πολύ φέτος. Στο θέμα μας, τι είναι αυτό? Βασικά εντάξει, να σας πω, όσο το κοιτάζω συνηθίζετε. Πολύ πετυχημένο face swap και αυτό, εξαιρετικό θα έλεγα. Εδώ εντάξει δεν το συζητώ, παρόλο που είχαμε ξαναδεί ένα παρόμοιο γέλασα πάρα πολύ. Απλά δείτε τον Ράσελ. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Δεν θυμάμαι, αλλά όπως και να έχει, ωραίο δεν είναι? Όχι. Αυτό μήπως? Όχι. Οπ, γι' αυτό δεν μπορείς να πεις όμως? Όχι. Εννοείς όχι δεν μπορείς να πεις ή όχι δεν είναι ωραίο? Όχι. Δεν θα βγάλουμε άκρη εμείς. Όχι. Το ξέρω. Όχι. Παράτα μας, μωρέ. Όχι. Φτάνει πια! Όχι. Αυτό το face swap το βάζω μόνο και μόνο για τη φάτσα του Μάιλο στο σώμα της Κίντα. Όλα τα λεφτά. Και τώρα για το επόμενο face swap θέλω να μου πείτε ποιος είναι πιο τρομακτικός. Ο Τιμόν ή ο Πούμπα? Ο Πούμπα ή ο Τιμόν? Και πριν περάσουμε στα δικά μου δημιουργήματα, ας δούμε και αυτό. Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Λοιπόν, για αρχή πήρα τη φάτσα του κύριου Σμι από αυτήν την εικόνα και έτσι έχουμε τον Ταρζάν που μοιάζει με υπάλληλο βιβλιοπωλείου που τάσσεται υπέρ του γυμνισμού, την κακιά βασίλισσα που μοιάζει με μια πολύ καλή γιαγιά, τη σταχτοπούτα που μοιάζει επίσης με γιαγιά, τον Ηρακλή και τον Φιλ, όπου ο Φιλ παιδιά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο ίδιος παραμένει. Είναι ίδιος ο Φιλ, απλώς με γυαλιά. Μετά πήρα μια αστεία σταματημένη σκηνή του Ταρζάν, αυτήν εδώ, και έτσι έχουμε τον Έρικ, τον ψευτογόη της θεριάς. Θα ήθελα να ξέρα πραγματικά τι του βρήκε η Άριελ. Επίσης με τη φάτσα του Ταρζάν έφτιαξα τη Γιασμίν και τον Αλαντίν. Ναι, τρόπον τεινά το βρήκα αστείο. Αλλά ακόμα πιο αστείο βρήκα το να πάρω αυτή τη φάτσα από το Τζίνι, να της γυρίσω το στόμα έτσι ώστε να φαίνεται σωστά και να την τοποθετήσω σε διάφορες πριγκίπισσες. Όπως για παράδειγμα στην Άριελ. Ή στη Σταχτοπούτα. Πόση ομορφιά χωράει σε μια εικόνα, ε! Πολύ. Έχουμε επίσης τη Μουλάν, αλλά και την Αυγούλα, η οποία μάλλον ενθουσιάστηκε λίγο παραπάνω που είδε αυτό το χαριτωμένο πουλάκι, ε! Μα για μια στιγμή, το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη Χιονάτη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Κάτι παθαίνουν αυτές. Τους γυρνάει το μάτι. Και για τέλος έχουμε την Ποκαχόντας. Για να δούμε αν θα σε θέλει κανείς τώρα. Υπάρχει κανείς εθελοντής? Όχι. Εγώ και πάλι θα ενδιαφερόμουν. Εγώ και πάλι θα ενδιαφερόμουν. Α, και μια τελευταία εικόνα. Η οποία με έκανε να λυθώ στα γέλια. Βουαλά. Πώς σας φαίνεται? Πείτε μου σας παρακαλώ ότι δεν ήμουν ο μόνος που γέλασα. Γιατί δεν είμαι τρελός. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο face swap σας φάνηκε πιο αστείο και εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Αυτά! Τα λέμε! Μπερδέθηκα τελείως, ε! Disney FanGR.
γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Και για όσους έμειναν μέχρι το τέλος, ορίστε η αναβάθμιση του δωματίου. Boom! Θα πει όχι έχνες, όπου γης και πατρίς.